Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ακόμα ένα επεισόδιο μαζί σας από την αγαπημένη μας εκπομπή. Το δικό μας αγροτικό γεωπονικό παρεάκι, Γιώργος Παπλάκος, και αυτό το Σαββατοκύριακο στους δέκτες σας για να αναλύσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που καίει πολλούς παραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα και δεν είναι άλλο από την πορεία και την εξέλιξη της φετινής παραγωγής στην ελαιοκομεία. Για ελιά θα μιλήσουμε βεβαίως και σήμερα και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα ένα επιστημονικό, θα έλεγα σήμερα, επεισόδιο για την επιτυχημένη καρπόδεση, φίλες και φίλοι, της ελιάς, είτε είναι ελαιοποιήσιμες ποικιλίες, είτε είναι ποικιλίες για επιτραπέζια και υβρώσιμες ποικιλίες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, φίλες και φίλοι, όλους εσάς μέσα από την καρδιά μου που κάθε Σαββατοκύριακο μέσα από αυτή την εκπομπή δίνετε τη δική σας παρουσία και σας ευχαριστώ θερμά. Επίσης, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που στηρίζουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια τόσο μέσα από την αγαπημένη μας συχνότητα όσο και από το κανάλι μας στο YouTube, εκεί που μπορείτε βεβαίως όλες μας τις εκπομπές να τις παρακολουθείτε σε επανάληψη όποτε εσείς το θελήσετε στο Γεζόη Παπλάκος, όπως βλέπετε και στους δέκτες μας. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μου στο email gezoepavlakos@gmail.com που βλέπετε και στους δέκτες μας ή στο τηλέφωνο 698-076-0907 για να με ρωτήσετε ό,τι χρειάζεστε για την δική σας καλλιέργεια. Επίσης, για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε την ελαιοκομεία τους, την καλλιέργειά τους ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε να γίνετε ετήσιοι συνδρομητές στη δική μας μοναδική πανελλαδική πλατφόρμα, φίλες και φίλοι, μέσα από το www.geozoe.gr, να έρθετε σε επαφή μαζί μου και με το επιτελείο, οπότε να μπορούμε να έχουμε μία συνεργασία για όλη τη σεζόν και να σας βάλουμε σε μία διαφορετική προοπτική για την δική σας καλλιέργεια και να αναλύσουμε βεβαίως μαζί, φίλες και φίλοι, με τις αναλύσεις που θα μου δώσετε και με όλα αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα στον δικό σας ελαιόνα, στο ελαιοπερίβολο, στο λιόφυτο, στο λιοστάσι που λένε και οι φίλοι μου οι Κρητικοί, πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τα δέντρα και να τα βελτιώσουμε και να τα βάλουμε σε μια σειρά και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όπως σας είπα, φίλες και φίλοι, και στην αρχή, σήμερα θα μιλήσουμε και θα εντρυφήσουμε ακόμα πιο πολύ σε μια περίοδο που ο κόσμος στις περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και ολόκληρης της χώρας βρίσκεται ένα στάδιο πριν την καρπόδεση, ήδη έχει καρποδέσει και ξεκινάει να φαίνεται και να διαφέρεται το μέλλον της φετινής ελαιοκομικής σεζόν 2023-2024. Μια χρονιά, όπως έχουμε πει και στα live, φίλες και φίλοι, τις Τετάρτες που πραγματοποιούμε, με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη μαζική συμμετοχή από όλους εσάς και ευχαριστώ θερμά. Δεν θα σταματήσω να το λέω και δεν θα σταματήσω, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που αγκαλιάζετε αυτή την γεωπονική μοναδική εκπομπή για τα ελληνικά τηλεοπτικά και όχι μόνο δεδομένα. Μία περίοδος η οποία μας δείχνει, έτσι μας στην ουσία αναγνωρίζουμε το μέλλον της φετινής σεζόν. Σε πολλές περιοχές έχουμε προβλήματα και λόγω του άστατου καιρικού φαινόμενου γενικότερα της ανοίξεως που μας πέρασε. Μπήκαμε στο καλοκαίρι, Ιούνιος μήνας, αλλά όλα αυτά που βιώσαμε από τον Απρίλιο και τον Μάιο και το πρώτο διάστημα του Ιουνίου δεν ήταν το αναμενόμενο και δεν ήταν αυτό που θέλαμε σε πολλές περιπτώσεις για την ελαιοκομεία και για άλλες καλλιέργειες. Ο καιρός έχει δημιουργήσει προβλήματα, φίλες και φίλοι, και σε άλλες καλλιέργειες, θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Πάμε όμως να δούμε σήμερα συγκεντρωτικά και συγκεκριμένα για την επιτυχημένη καρπόδεση, τα μυστικά της επιτυχημένης καρπόδεσης και αυτά που θα μας δώσουν ένα βήμα παραπάνω, μία γνώση παραπάνω, φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να πάμε την καλλιέργειά μας σε επιτυχημένα μονοπάτια. Η καρπόδεση της ελιάς, από τα βασικότερα, ίσως για μένα, φίλες και φίλοι, το βασικότερο στάδιο της χρονιάς, της σεζόν, κάθε χρόνο, κατά το οποίο ο παραγωγός έχει το μεγαλύτερο άγχος, έτσι οπωσδήποτε, να δούμε, έδεσε το δέντρο, άνθησε καλά, έχουμε ανθόπτωση, δεν έχουμε, κράτησε το μπουμπούκι, είναι η καρπόδεση. Η καρπόδεση, το στάδιο που ακολουθεί την ανθοφορία και φυσικά είναι το στάδιο το οποίο θα μας δώσει μια εικόνα σχετικά με την αναμενόμενη παραγωγή της φετινής αλλά και της επόμενης σεζόν. Η καλή παραγωγικότητα, η καρποφορία δηλαδή της ελιάς, προϋποθέτει αρχικά την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού ανθοφόρων οφθαλμών που θα δώσουν μια καλή ανθοφορία την ερχόμενη άνοιξη, την περίοδο που μας πέρασε. Η διαφοροποίηση, η δημιουργία δηλαδή των ανθοφόρων οφθαλμών ξεκινά
από τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς, φίλες και φίλοι, και ολοκληρώνεται το φθινόπωρο μέσα και στο χειμώνα. Είναι αυτό που λέμε για το κομμάτι της διαφοροποίησης, όπου η πρώτη εντολή, η ανθρωγόνος απαγωγή που έλεγα σε άλλο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, πραγματοποιείται μέσα στο θέρος. Πραγματοποιείται μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι την ερχόμενη περίοδο, το αμέσως επόμενο διάστημα, να είμαστε έτοιμοι να μπούμε με συγκεκριμένες επεμβάσεις, διαφορετικούς ψεκασμούς, φίλες και φίλοι, με συνταγές ειδικές, ώστε και να βελτιώσουμε την τρέχουσα σεζόν, πολύ σημαντικό, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, να δώσουμε εντολές στο δέντρο και να το κατευθύνουμε σε ένα μονοπάτι τέτοιο για να έχουμε καλύτερη διαφοροποίηση τελική την ερχόμενη άνοιξη. Πολύ σημαντικό, κρατήστε το, φίλες και φίλοι. Στη συνέχεια, οι οφθαλμοί, τα μάτια μπαίνουν σε λίθαργο. Με την επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα, βγαίνουν από το λίθαργο και δίνουν μικρές ανθοταξίες αρχικά, που στη συνέχεια μεγαλώνουν και μετά από 6 με 7 εβδομάδες ανθίζουν και έχουμε την πλήρη άνθηση. Είναι το στάδιο που σε πολλές περιοχές μόλις ολοκληρώθηκε. Σε κάποιες άλλες περιοχές βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Σε κάποιες άλλες πιο πρώιμες περιοχές ήδη έχουμε πάει στο επόμενο στάδιο που θα αναλύσουμε σε λίγο. Στην διάρκεια της πλήρους άνθησης, που διαρκεί λίγες ημέρες, λαμβάνουν χώρα κατά σειρά η επικονίαση, η γονιμοποίηση και η καρπόδεση. Η επικονίαση, η γονιμοποίηση και η καρπόδεση, φίλες και φίλοι. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα. Επικονίαση είναι η μεταφορά της γύρης από τους ανθήρες στο στίγμα του υπέρου. Αν το στίγμα είναι δεκτικό, ακολουθεί η βλάστηση της γύρης που δίνει το γυροσωλήνα, ο οποίος περιέχει το σπερματικό πυρήνα. Σας βάζω, φίλες και φίλοι, σε γεωπονικούς όρους που δεν τους ακούσετε πουθενά αλλού στα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα. Ακούστε τον Παυλάκο και μείνετε σε αυτή την εκπομπή για να ακούσετε πράγματα που δεν έχουν ακουστεί ποτέ σε τηλεοπτικό δίκτυο γύρω από την ελοκομεία. Στη συνέχεια, η γονιμοποίηση είναι η συγχώνευση του σπερματικού πυρήνα, της γύρης δηλαδή, με τον πυρήνα του αερίου που βρίσκεται στην οοθήκη, το θηλυκό μέρος του άνθους, και δημιουργείται, φίλες και φίλοι, το έμβριο, το λιδάκι, το καρπίδιο. Το στίγμα είναι δεκτικό για τη γύρη 4 με 8 ημέρες περίπου, γεγονός που περιορίζει και την επιτυχία της επικονίασης. Καρπόδεση, πάμε στο τρίτο στάδιο, επικονίαση, γονιμοποίηση, καρπόδεση. Καρπόδεση είναι η ανάπτυξη της οοθήκης σε καρπό μετά από επιτυχημένη γονιμοποίηση. Τα στάδια αυτά είναι πολύ ευαίσθητα σε αντίξω συνθήκες του περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο φέτος ήταν λίγο περίεργο με τις καιρικές συνθήκες και θα σας αναλύσω ευθύς αμέσως τι έγινε φέτος, όπως έχουμε βγάλει και κάποια βίντεο στο YouTube που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας λοιπόν που επηρεάζει τη γονιμοποίηση είναι το διάστημα που ονομάζεται αποτελεσματική περίοδος. Μάθετε τους όρους. Έχω πει, φίλες και φίλοι, από αυτή την εκπομπή θα φεύγετε με μία γνώση. Κρατήστε έστω και κάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθάμε όλους εσάς, για να μπορείτε να καλλιεργείτε και να αφομοιώνετε πληροφορίες και γνώσεις επιστημονικού επίπεδου, με απλά λόγια, για να τα κατανοήσετε και να καταλάβετε τι γίνεται στο κτήμα σας. Λοιπόν, η αποτελεσματική περίοδος της επικονίασης είναι το χρονικό διάστημα που η επικονίαση μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχημένη γονιμοποίηση, παύλα καρπόδεση. Το διάστημα αυτό είναι ίσον με την διάρκεια ζωής του οαρίου μείον το χρόνο που χρειάζεται να βλαστήσει και η γύρη για να συναντήσει το οάριο για να γίνει η τελική γονιμοποίηση. Τη συγκεκριμένη στιγμή έχει βρεθεί ότι διαφέρει σημαντικά από ποικιλία σε ποικιλία, και θέμα ποικιλίας εννοείται, και διαρκεί περίπου από 4 έως και 8 ημέρες. Η αποτελεσματική περίοδος επικονίασης, που είναι η κρίσιμη περίοδος για την καρπόδεση, επηρεάζεται όμως και από άλλους παράγοντες, όπως είναι, ακούστε πολύ προσεκτικά, η θερμοκρασία, η υγρασία, η θρεπτική κατάσταση του δέντρου, του κτήματος προφανώς, και ποιότητα των ανθέων, το αυτόστηρο ή το αυτογόνιμο της εκάστοτε ποικιλίας. Πολύ σημαντικά, φίλες και φίλοι, είναι κομμάτια και σημεία που πρέπει να γνωρίζει ο ελαιοπαραγωγός για τις καλλιέργειές του. Και επίσης πολύ σημαντικό να γνωρίζει την ποικιλία που θέλει να εγκαταστήσει ένας νέος αγρότης. Τι ποικιλία ελιάς να βάλουμε, κύριε Παυλάκο, πολύ με ρωτούν, ειδικά οι νέοι ή οι νέοι αγρότες που μπαίνουν στα προγράμματα. Θα πρέπει να εξετάσουμε πολλούς παράγοντες, όπως είναι το γεωγραφικό, σε ποια περιοχή της χώρας είναι,
την εδαφολογική κατάσταση του κτήματος με αναλύσεις εδάφους, τι υπήρχε πριν, εάν υπήρχε κάποια άλλη καλλιέργεια και εννοείται πολλά άλλα στοιχεία τα οποία θα τα αναλύσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Την περίοδο αυτή, Μάιο με Ιούνιο, προσέξτε, όλοι οι ελαιώνες βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανθοφορίας, πιο όψιμα, πιο μεσοπρόημα, πιο πρόημα κλπ. Που διαφέρουν ανάλογα με την ποικιλία αλλά και την περιοχή. Το πιο ευαίσθητο και καθοριστικό για την καρποφορία στάδιο είναι αυτό της πλήρους άνθησης και καρπόδεσης, όπως αυτό έτσι σημειώθηκε και στην εισαγωγή μου. Στο στάδιο αυτό, ή λίγο πριν, η έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει μείωση του αριθμού των ανθοταξιών, των ανθέων, ανθοταξία ή μείωση των γόνιμων ανθέων και στο τέλος να έχουμε ανθόπτωση, που προφανώς δεν το θέλουμε. Προκαλεί επίσης το φαινόμενο της πύρωσης του υπέρου, φίλες και φίλοι, το οποίο έχουμε ξανασημειώσει. Βέβαια, αυτό γίνεται σε περιόδους που έχουμε ψηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο της άνθησης. Κάτι το οποίο φέτος, ναι, μεν δεν το είχαμε σε πολλές περιοχές, αλλά είχαμε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, είχαμε κάποιες μεσοϋψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το βράδυ είχαμε απότομη πτώση. Εκεί δημιουργήθηκαν άλλα προβλήματα. Όταν έχουμε πύρωση του υπέρου, δηλαδή ο υπέρος είναι ατροφικός και δεν είναι επιδεκτικός γονιμοποίησης, συνεπώς μειώνεται το ποσοστό γονιμοποίησης, καρπόδεσης και τελικής καρποφορίας. Η έλλειψη νερού όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους παραγωγούς με ποτίσματα, όπου αυτό είναι βέβαια δυνατόν, γιατί έχω πει ότι οι ποτιστικοί ελαιώνες έχουν ένα συν σε σχέση με τους ξερικούς όσον αφορά κυρίως σε τέτοιου είδους τεχνικές περιπτώσεις με τεχνικά σημεία. Παράγοντες όμως που δεν μπορεί να ελέγξει ο παραγωγός, φίλες και φίλοι, εννοείται είναι θερμοί και ξηροί άνεμοι που μπορεί να μειώσουν την καρπόδεση γιατί προκαλούν αφυδάτωση και ξήραση των ανθέων. Πόσο πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, να γνωρίζουμε γιατί έχουμε πρόβλημα στα λουλούδια μας, πάνω στο δέντρο μας. Οι βροχοπτώσεις επίσης, και έρχομαι στις φετινές καιρικές συνθήκες που την περίοδο Απρίλιο, κυρίως το Μάιο, ακόμα και τον Ιούνιο, έχουμε βροχές και έχουμε βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης. Και γενικά, όταν έχουμε υψηλές υγρασίες, προκαλούν, ακούστε φίλες και φίλοι, και αυτό το έχω ξαναπεί και δεν θα σταματήσω να το λέω, μυκητολογικές ασθένειες. Είναι η περίοδος που μπορεί το γλιοσπόριο, το κυκλοκόνιο, η κρυκοσπορίαση και άλλες μυκητολογικές ασθένειες και προσβολές να αυξηθούν και να έχουμε μια έξαρση μέσα στα δέντρα μας. Ενώ οι υπερβολικές βροχοπτώσεις, πάμε σε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και έλλειψη θρεπτικών στοιχείων με αποτέλεσμα την ανθόπτωση ή την πτώση των μικρών καρπών. Εάν έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις και πολλές καθημερινές βροχοπτώσεις, φίλες και φίλοι, εντός της ημέρας και κατά τη διάρκεια την περίοδου της άνοιξης και της άνθησης κατ' επέκταση, εκεί μιλάμε για, πέρα από την βλάβη που μπορεί να δημιουργηθεί πάνω στο λουλούδι, όταν μιλάμε για έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι μια ψυχάλα, ας πούμε, αλλά για έντονες βροχοπτώσεις και με διάρκεια και με ένταση, εκεί πέρα από την όποια μυκητολογική προσβολή που μπορεί να έχουμε, το οποίο θα μας επηρεάσει το λουλούδι και το καρπίδιο αργότερα, μπορεί να μην έχουμε εκείνη τη στιγμή κάποιο σημαντικό οπτικό πρόβλημα που να φαίνεται στο μάτι και να λέμε εδώ έχουμε πρόβλημα, έτσι, αλλά μπορεί να μας αναπτυχθεί ο μύκητας και να τον δούμε αργότερα πάνω στο ήδη σχηματισμένο καρπίδιο. Επίσης, πολύ σημαντικό, ότι μπορεί να έχουμε και έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, μπορεί να έχουμε διάπληση, μπορεί να έχουμε στον υδροφόρο ορίζοντα με τις υπερβολικές βροχοπτώσεις να κρατάνε νερά κυρίως σε βαρικά χωράφια, σε χώματα τα οποία είναι βαριάς σύστασης, οπότε εκεί φίλες και φίλοι μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε και έλλειψη θρεπτικών στοιχείων και τροφομπαινίες, το οποίο το συναντάμε αυτή την περίοδο σε κάποιες περιπτώσεις, παρόλο που ο παραγωγός έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να καλλιεργήσει και να λιπάρει το χωράφι του. Πόσα μαστικά, φίλες και φίλοι, σας παρουσιάζουμε σήμερα και πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τι γίνεται στον ελαιόνα μας για να έχουμε επιτυχημένη καρπόδεση. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, για τις θερμοκρασίες, γιατί με ρωτάει πολλοί κόσμος ποιες θερμοκρασίες είναι αυτές οι κατάλληλες για μια καλή καρποδετική περίοδο και με ποιο τρόπο εμποδίζουν ή όχι, συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά, έτσι, αντίστοιχα στην καρπόδεση.
Από τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα συλλέξει στο σύνολο, γνωστό είναι ότι οι ευνοϊκότητες θερμοκρασίες στο στάδιο της γονιμοποίησης, παύλα καρπόδεσης, γονιμοποίησης, στην περίοδο δηλαδή του εξαημέρου που σας είπα πριν, γονιμοποίηση με καρπόδεση, είναι από 22-25 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτές τις θερμοκρασίες είναι οι ιδανικότερες, οι ευνοϊκότερες. Όχι ότι αν πάει λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά λέμε για το ευνοϊκότερο σημείο θερμοκρασιών. Γιατί ευνοούν τη βλάστηση της γύρης και επηρεάζουν θετικά την περίοδο που σας είπα πριν, τη γονιμοποίηση και την καρπόδεση. Θερμοκρασίες τώρα κάτω από 15 βαθμούς Κελσίου ή πάνω από 32 και βαθμούς Κελσίου θεωρούνται είναι τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια. Οπότε εσείς που με παρακολουθείτε μπορείτε, φίλες και φίλοι, με αυτή την προφορία που σας δίνω εγώ σήμερα να κατανοήσετε τι έχει γίνει στο δικό σας χωράφι κατά την περίοδο της άνοιξης και της καρπόδεσης και με τις θερμοκρασίες που είχαμε στην περιοχή που ήταν ο καθένας, βέβαια, έτσι, να δείτε τι έγινε στην δική σας καλλιέργεια φέτος. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει, να το πούμε και λίγο επιστημονικά για τους λόγους, γιατί στις θερμοκρασίες αυτές, τις πολύ χαμηλές ή τις πολύ υψηλές, καθυστερεί η ανάπτυξη του γεροσωλήνα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να γίνει η γονιμοποίηση γιατί εκφυλίζεται το άριο και η οθήκη. Με λίγα λόγια, καίγεται το εσωτερικό σύστημα του λουλούδιου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες ποικιλίες μπορεί ακόμα να προκαλέσουν και αυτοστηρότητα, δηλαδή αδυναμία αυτογονιμοποίησης. Η χρήση επικονιάστρων ποικιλίων στον ελαιόνα στις περιπτώσεις αυτές επηρεάζει θετικά την καρπόδεση. Αυτό συμβαίνει γιατί η γύρη της επικονιάστρας ποικιλίας βλαστάνει γρηγορότερα. Σπέβδει, έτσι, να προλάβει και να γίνει έγκαιρα γονιμοποίηση πριν να γίνει ο εκφυλισμός του λουλουδιού του αρίου, κατ' επέκταση. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα και τις ψηλές θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς ή ακόμα χειρότερα από 32 έως 35 που βλέπουν κάποιες χρονιές έχει φτάσει, έτσι, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το τελικό στάδιο πλήρους άνθησης, καρπόδεσης με αποτέλεσμα τη μειωμένη καρπόδεση και παραγωγή στο σύνολο, στο τέλος. Το στάδιο αυτό διαρκεί από 6 έως 8 ημέρες ή και λίγο περισσότερο ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Διαφέρει όμως από ποικιλία σε ποικιλία και εδώ θέλω να το τονίσω και να σταθεροποιηθώ λίγο για να σας δώσω μία διαφορετική προσέγγιση της συγκεκριμένης αναφοράς που μόλις σας διαβάζω. Σε ποικιλίες και στις διάφορες τοποθεσίες καλλιέργειας στη χώρα μας επηρεάζονται και από τη θερμοκρασία. Για παράδειγμα, κρατήστε σημειώσεις. Υπάρχουν ποικιλίες της πρώιμης ανθοφορίας όπως είναι η Κοροναίκη, η Μεγαρίτικη, η Θρουμπολιά, η Αδραμιτινή. Και όψιμης, όπως είναι η Καλαμών, το Αγουρομάνακο, η Λιανολιά Κυρκίδας, οι Χοντρολιές, οι Κουτσουρολιές Πατρινιάς κλπ. Στις ορεινές περιοχές τώρα, προσέξτε, για τα ορεινά, πολλοί με ρωτούν, εγώ έχω ένα κτηματάκι πάνω στο βουνό. Τι κάνω εκεί, κύριε Παυλάκο, σας λέω αμέσως, και τι γίνεται φέτος σε αυτές τις περιπτώσεις, στις περιοχές. Στις ορεινές περιοχές, λοιπόν, οι ελιές ανθίζουν πιο μετά, πολύ αργότερα, σε σχέση με τις παιδινές, έτσι, και θερμότερες περιοχές που ανθίζουν πιο πρόημα. Όσο πιο ορεινό είναι το κτήμα, τόσο πιο μετά, τόσο πιο όψιμο θα είναι. Όσο πιο χαμηλό είναι, πιο παιδινό είναι το κτήμα, εντός πεδιάδος, κοντά στις θάλασσες, είναι πιο πρόημα τα δέντρα. Ο χρόνος της πλήρους άνθησης επηρεάζεται επίσης από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι οι θερμοκρασίες και οι βροχές του χειμώνα. Και διαφέρει από χρονιά σε χρονιά, ακόμα και για την ίδια τοποθεσία και ποικιλία και δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Στην περίοδο του Μαΐου και του Ιουνίου, οι ελαιώνες ανά τη χώρα ήταν σε διάφορα στάδια ανθοφορίας και κάποιες ποικιλίες, γενικότερα να πούμε, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι γενικότερα φέτος είναι μια όψιμη χρονιά. Έχει πάει πίσω καλλιέργεια και το συζητάγαμε την άλλη φορά, φίλες και φίλοι, και στο live αυτό, ότι φέτος είναι μια χρονιά ιδιαίτερης διαδικασίας λόγω των καιρικών συνθήκων και σε πολλές περιπτώσεις, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και των ποικιλιών, δεν έχουμε σωστά ανθικά. Αν εξαιρέσουμε την Κοροναίκη, τη μεγαλύτερη σε πολλές περιπτώσεις. Ας πούμε φέτος η Καλαμών δεν έχει δώσει τόσα ανθικά όσο θα έπρεπε σε σχέση πάντα με τις προηγούμενες χρονιές.
Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις υψηλές θερμοκρασίες είναι στο στάδιο της πλήρους άνθεσης, καρπόδεσης, να διαφέρει χρονικά από περιοχή σε περιοχή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσδιορίζουμε το συνδυασμό του σταδίου αυτού με τις επικρατούμενες μέγιστες θερμοκρασίες στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν μπορεί να γενικεύεται. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχουμε τις ίδιες θερμοκρασίες ή να λέμε ότι φερρυπίν η ίδια ποικιλία έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά ή μάλλον έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά από τον Ταΐγετο, ας πούμε, μέχρι κάτω την τη Μάνη ή από την Καλαμάτα μέσα ή από την ορεινή Τριβιλία ή στη Βόρεια Ελλάδα, φίλες και φίλοι, ή στην Κρήτη, ας πούμε, προφανώς. Έτσι λοιπόν, στο σύνολο των διαδικασιών που χρειάζεται η ελιά για να πραγματοποιήσει όλες τις διαδικασίες για να έχουμε επιτυχημένη καρπόδεση, είναι όλα αυτά που αναφέραμε. Τώρα πάμε στους παράγοντες. Παράγοντες, φίλες και φίλοι, και τι μπορεί να κάνει και ο παραγωγός. Με τον καιρό μπορεί να τα βάλει, όχι. Με τον Θεό μπορεί να τα βάλει, προφανώς και όχι. Αλλά μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά και η συμβολή μας να είναι τέτοια, ούτως ώστε να δώσουμε και να βοηθήσουμε την καλλιέργειά μας. Να βοηθήσουμε το κτήμα μας, το δέντρο μας, να κάνει και να ξεπεράσει, ας πούμε, το εμπόδιο. Λοιπόν, η σοβαρότητα των ζημιών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες για τις ζημίες, φίλες και φίλοι. Η ποικιλία παίζει, εννοείται, σημαντικότατο ρόλο. Πολλά πειράματα έχουν δείξει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην αντοχή των ποικιλιών στις θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Με πειράματα που έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην Κρήτη έδειξαν ότι οι γύροι των ποικιλιών, ακούστε, Μαστοειδής και Καλαμών, ήταν πιο ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες έναντι των ποικιλιών Κορονέικη και Αμυγδαλολιά. Μέτρια ανθεκτική στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη θερμοκρασία των 40 όλες οι ποικιλίες ήταν ευαίσθητες. Με λίγα λόγια, αν έχουμε 35 πλάς και πάνω έως 40 βαθμούς Κελσίου, έχουμε πρόβλημα γενικότερο σε όλη την γκάμα των ποικιλιών ελιών. Είναι κάτι το οποίο παθαίνουν, φίλες και φίλοι, οι ποικιλίες στη γειτονική Ισπανία και στις νότιες περιοχές της Ιταλίας, εκεί που δυστυχώς διακρίνουμε και φαίνονται να έχουν πολλά προβλήματα και φέτος. Η καλή θρεπτική και υδατική κατάσταση των δέντρων και των ανθέων επηρεάζει θετικά την αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η μεγάλη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών αυξάνει τον κίνδυνο των ζημιών. Επίσης, η καλή θρεπτική κατάσταση, φίλες και φίλοι, ό,τι έχουμε δώσει στο δέντρο θα μας το δώσει πίσω. Ό,τι δίνουμε στο δέντρο θα μας το δώσει πίσω, φίλες και φίλοι. Είναι νόμος της φύσης αυτός. Συμπαντική νομοτέλεια, όπως μου αρέσει να λέω. Ό,τι δίνουμε θα μας το φέρει πίσω. Αυτό ισχύει και στις χαμηλές θερμοκρασίες και όταν είναι ένα δέντρο ταϊσμένο, όταν είναι ένα δέντρο περιποιημένο, κλαδεμένο σωστά στην ώρα του, ταϊσμένο σωστά στην ώρα του, με κατάλληλα σκευάσματα και αυτά στην ώρα τους, τα στρες που παθαίνουν τα δέντρα, είτε είναι με υψηλές θερμοκρασίες, είτε είναι με χαμηλές και με βροχές, είναι πολύ λιγότερο το στρες σε σχέση με τα δέντρα που είναι πιο παραμελημένα. Κρατήστε το. Κρατήστε το. Επίσης, η υψηλότερη σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι ευνοϊκή και μετριάζει τις ζημιές των θερμοκρασιών. Επίσης, έχουμε και το κομμάτι όταν έχουμε λεώνα και είναι με πυκνότητα φύτευση σε λεώνες, σε έκθεση η οποία είναι προς τον ήλιο, νοτιοανατολικά που λέγαμε και στο live προχθές, έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτούς που βρίσκονται σε βορεινή έκθεση, ό,τι έχει να κάνει με τις υψηλές θερμοκρασίες. Όταν έχουμε με χαμηλές θερμοκρασίες, τα νοτιοανατολικά σημεία των κτημάτων είναι σε ευνοϊκότερο σημείο και σε ευνοϊκότερη κατάσταση σε σχέση με τα βορεινά. Είναι αντιστρόφως ανάλογα. Πάμε τώρα στις πρακτικές, φίλες και φίλοι. Ξέρω ότι περιμένετε για τις πρακτικές και τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Παυλάκο, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καλλιέργειά μας. Ο έλεγχος των ψηλών θερμοκρασιών σε ένα λεώνα δεν είναι πρακτικά εύκολος και εννοείται σχεδόν αδύνατο στις περισσότερες περιπτώσεις. Ορισμένες όμως καλλιεργητικές πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν στο μετριασμό των ζημιών, επηρεάζοντας ελαφρώς και τη θερμοκρασία, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, εντός του ελαιώνα. Κυριότερος τρόπος για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κτήμα μας είναι το πότισμα του ελαιώνα, ώστε να διατηρούμε υγρό
το έδαφος και να τροφοδοτεί τα φύλλα και τα άνθη με νερό ώστε να μειώσει τον κίνδυνο της αφυδάτωσης. Όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και σχετικά για την εποχή υψηλά επίπεδα υγρασιών και βροχοπτώσεων, εκεί φίλες και φίλοι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όταν έχουμε κάνει μία χρήση σωστών διαφυλικών επεμβάσεων νωρίτερα ή και μετά την περίοδο των βροχοπτώσεων. Έχει να κάνει και με την επέμβασή μας, πολύ σημαντικό. Επίσης, η πυκνότητα φύτευσης, φίλες και φίλοι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί ανεβάζει τις υγρασίες εντός του κτήματος και δεν αερίζεται σωστά, που έχουμε την αύξηση των μυκτελοϊκών προσφολών με την βασικότερη και το κυκλοκόνιο αλλά και του γλιοσπορίου δε σε μεγαλύτερη κατάσταση και σε μεγαλύτερο πρόβλημα. Η σωστή λίπανση με βάση την ανάλυση των φύλων που διατηρεί τα δέντρα σε καλύτερη οπτική κατάσταση, συμβάλλει, φίλες και φίλοι, το έχω ξαναπεί, η θρέψη είναι το α και το ω μαζί με το κλάδεμα σε ό,τι βιωτικά ή αβιωτικά στρες λαμβάνει το ελαιόδεντρό μας. Όταν έχουμε μια σωστή λίπανση βάσει σωστής ανάλυσης, είτε φύλων είτε εδάφους, αλλά επειδή μιλάμε για τις διαφυλικές επεμβάσεις, τότε η καλύτερη θρεπτική υγεία και κατάσταση των δέντρων είναι σωτήριο για μας, φίλες και φίλοι, και συμβάλλει εννοείται στην καλή ανάπτυξη και ποιότητα των ανθέων για καλύτερη αντοχή σε αντίξιες συνθήκες και στην αποτελεσματική καρπόδεση στο τέλος. Η καλλιέργεια των επικονιάστρων ποικιλιών στον ίδιο ελαιόνα μπορεί να βοηθήσει επίσης, ακούστε πολύ σημαντικό, στη γρηγορότερη ανάπτυξη του γεροσωλήνα και να επιδράσει θετικά, φίλες και φίλοι, στην τελική καρπόδεση, ακόμα και σε συνθήκες σχετικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. Πολύ βασικό, φίλες και φίλοι, να γνωρίζουμε και τις ποικιλίες και τι προσδίδουν αυτές οι ποικιλίες στο εσωτερικό των δέντρων μεταξύ των. Επίσης, να αποφεύγουμε τα βαθιά φρεζαρίσματα, έτσι σε έφορα χωράφια, και σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό η υγρασία να παραμένει στο έδαφος και ας έχουμε βροχές, δεν μας ενοχλεί, γιατί έχουμε και καλύτερη οργανική ουσία. Σε χωράφια όμως που η οργανική ουσία είναι σε χαμηλά επίπεδα, εκεί θα γίνει προσθήκη οργανικής ουσίας με διάφορα σκευάζοντα χωμικά, φουλβικά, και κάποια ορυκτά ή και με απλή κοπριά για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την οργανική, τα ποσοστά της οργανικής ουσίας εντός του χωραφιού, γιατί βοηθάει στο σύνολο τη φυσιολογία και την θρεπτική κατάσταση του δέντρου. Επίσης, φίλες και φίλοι, πρακτικές χρήση χορτοκοπτικών και καταστροφέων είναι ένα σημαντικός παράγοντας, γιατί δεν έχουμε μεγάλες απώλειες και έχουμε και έλεγχο των ζυζανίων που επηρεάζουν αρνητικά κατά τη διάρκεια της άνθησης και καρπόδεσης. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει και μερική σκίαση κάποιων ελαιώνων. Μιλάμε τώρα όμως για πιο εντατικές καλλιέργειες και για καλλιέργειες οι οποίες είναι σε πσταπεδινά και μας δίνει την κατάλληλη κατάλληλη πρακτική για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, εντάξει, τα είπα σήμερα. Θα κάνουμε ένα πολύ δυνατό live την ερχόμενη Τετάρτη στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube, για ο Ζωή Παυλάκος. Όλοι θέλετε, 7.30 με 8 εκεί, θα βγούμε στον αέρα για να πούμε πολλά περισσότερα και να δώσουμε και το βήμα σε όλους εσάς για να μπορέσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και να απαντήσω σε πολλά δικά σας ερωτήματα. Θέλω να ευχαριστήσω φίλες και φίλοι όλους εσάς που ήσαν και σήμερα στο δικό μας αγροτικό γεωπονικό παρεάκι. Είπαμε για τα μυστικά της επιτυχημένης καρπόδεσης στον ελαιώνα και όσοι θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου για να ξεκινήσουμε μια συνεργασία ετήσια για να έχετε πολύ καλά αποτελέσματα ακόμα και σε μια δύσκολη περίοδο και σε μια δύσκολη χρονιά, επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλέφωνο 698-076-0907, στείλτε μου email στο geozoe.pavlakos@gmail.com ή ελάτε στο www.geozoe.gr για να γίνετε κι εσείς μέλος της μεγάλης οικογένειας του Geozoe Pavlakos για όλη την Ελλάδα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.